Μου έρχονται δύο μηνύματα στο κινητό, στο email, τα οποία έχουν πάει στα ανεπιθύμητα. Να δούμε παρέα και τον κύριο Σφακιανάκη, παρακαλώ πολύ, και να τον καλημερίσουμε και να δείτε τώρα τι προσοχή θέλει τις εποχές του κορονοϊού. Διότι αν είσαι επιτίδιος μία πριν που τα δίκτυα δεν είχαν τέτοια φόρτιση που συζητούσαμε, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Καλημέρα, στρατηγέ. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε? Έχουμε πολύ, δύο διάνοιες της τεχνολογίας τώρα εδώ. Προσέξτε να δείτε και θέλουμε τα φώτα σας. Ακούστε, στρατηγέ, τι γίνεται. Μου έρχονται δύο μηνύματα που πάνε στα ανεπιθύμητα, στα email. Μπαίνω, έκανα δουλειά για την εκπομπή, έφτιαχνα κάρτες. Και βλέπω στο πρώτο μήνυμα, επιβεβαιώστε τώρα ότι δεν ζητήσατε την κατάργηση του email σας, αλλιώς θα καταργηθεί. Σημειωτών είναι email που έχω 15 χρόνια και όλοι όσοι με ξέρουν αυτό χρησιμοποιούν. Και ποτέ δεν ζητούσε την κατάργησή του. Δεύτερο μήνυμα, προσοχή αν δεν δηλώσετε άμεσα ότι δεν το κανάτα, αυτό είναι το πρώτο μου. Λάβαμε μπλα μπλα μπλα, το βλέπετε. Που ζητάει να σταματήσουμε τη λειτουργία του email σας. Αν δεν είστε εσείς, δηλώστε το. Αυτό είναι το πρώτο. Μου έρχεται και το δεύτερο, το οποίο θα το δείτε τώρα. Εδώ λοιπόν κοιτάζω τη διεύθυνση. Είναι κάτι από Ινδονησία και το δεύτερο μια άλλη περίεργη διεύθυνση. Στρατηγέ, γίνεται το εξής. Μπαίνω μέσα να δω τι συμβαίνει. Πατάω πάνω να δείξω ότι δεν είμαι εγώ και μου έρχεται πεδίο της Microsoft, που είναι το email μου. Με το σήμα της Microsoft, με τα σύμβολα όλα της Microsoft και από κάτω μου λέει βάλτε τον κωδικό. Πού να βάλω, βρε αδερφέ, τον κωδικό? Με τον κωδικό μου έχω μπει μέσα στο email. Γιατί να βάλω τον κωδικό? Μου ζητάει κανονικά ένα το εδώ, το password. Να δώσω το password και εισόδου μου. Το password. Αν το έδινα, κύριε Σφακιανάκη, το password εκεί, τι θα γινόταν? Λεπτά στο λεπτό θα γινότανε. Λεπτά στο λεπτό. Αυτή είναι η απάτη που έχει βγει το CSI μπροστά. Έχουμε βγει πολύ μπροστά εδώ και μέρες. Έχουμε κάνει δελτίο τύπου, έχουμε κάνει ανακοινώσεις και έχουμε βγάλει τι πρέπει να προσέχει ο κόσμος. Είμαστε δίπλα στον κόσμο, συμβουλευτικά πάντα. Και το Α και το Μ είναι ένα. Ότι τώρα είναι πάρτι, γιατί οι απατεώνες βρίσκουν και κάνουν. Είμαστε όλοι στα σπίτια μας, είμαστε όλοι συνδεδεμένοι και δυστυχώς πρέπει να έχουμε και τα μάτια μας 400 πάνω στα δίχτυα. Γιατί υπάρχουν δίχτυα, δόξα τω Θεώ, είμαστε πάρα πολύ καλά όλοι μας. Όμως θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τι πατάμε, τι link πατάμε και τι κωδικούς βάζουμε. Η Microsoft έχει βγει εκατοντάδες φορές και μας έχει δηλώσει προσέξτε αυτό που γίνεται γύρω από το όνομά μου. Πάρτι, απατεώνω. Έχω να σας πω ότι προς στιγμήν είμαι μπροστά στον υπολογιστή, βλέπω αυτό που μου λέει και τι σκέφτομαι. Έχει προηγηθεί τις προηγούμενες μέρες το εξής πάρτι hacker. Μέσα στο Facebook έρχονται από διάφορους συναδέλφους εδώ από το Open μηνύματα που λένε με έκαναν, προσέξτε με τη φωτογραφία μου και το όνομά μου, πολιτή, πώς το λένε, ιατρικών ειδών. Δεύτερο μήνυμα, εδώ να το, σως αγαπητοί φίλοι, ενημερώθηκα πως υπάρχει σελίδα με ιατρικά είδη και είδη χειρουργείου με το όνομά μου και τη φωτογραφία μου. Δεν μία σχέση έχω μαζί της, δεν ξέρω αν πρόκειται για hackers και δυστυχώς δεν ξέρω και πώς να το διαχειριστώ. Εσείς κρατηθείτε μακριά από τη συγκεκριμένη σελίδα, δεν άλλαξε επάγγελμα. Έχοντας δει, λοιπόν, διαπείτε μας, ναι, παρακαλώ. Εγώ θα σας δηλώσω τώρα στον αέρα και στο και στην εκπομπή σας ότι πολλοί συναδελφοί σας και από το Open και εκτός Open με έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν επικοινωνήσει με το Ινστιτούτο μου για ένα και μόνο λόγο. Έχουν μπει στις επαφές τους και έχουν στείλει σε εκατοντάδες συναδέλφους σας και φίλους τους ότι στείλτε μου 100, 200, 300 ευρώ αυτό με τη μέθοδο μιας τράπεζας γιατί έχω πρόβλημα οικονομικό. Αυτό, στρατηγέ, μου ήρθε και εμένα. Από συνάδελφο από το Έθνος και μπήκε η κοπέλα και μου λέει είναι άσχετο. Μεταξύ, τι γίνεται, λοιπόν. Μεταξύ συναδέλφων επιχειρήσεων αρχίζει αυτό. Πείτε μας αυτό τώρα πώς γίνεται. Αυτό πώς γίνεται, μπαίνουν μέσα τώρα αυτή την εποχή που μιλάμε. Όπως είπα και πριν, είναι ο κορονοϊός. Τι κάνουν, στέλνουν εκατοντάδες μηνύματα πώς θα σωθείς από τον κορονοϊό. Είμαστε στο σπίτι μας, καθόμαστε άνετα, όμορφα. Και πατάμε το link για να διαβάσουμε πώς θα σωθούμε από τον κορονοϊό. Μόλις πατήσεις το link, άμεσα εγκαθίσταται ένα σύνδεσμος, ένα κακόβουλο λογισμικό, το οποίο κακόβουλο είναι τρόγερας, μπαίνει στον υπολογιστή σου, μπαίνει στις επαφές σου και αρχίσουν οι κακοποιοί του διαδικτύου το πάρτι μετά. Το πάρτι ποιο Παρά είναι, κάνουμε, να βρουν όλες τις επαφές σου κωδικούς, και να κάνουν πάλι. Δηλαδή, πώς κάνουμε? Είναι αυτό το οποίο μας έχει προβληματίσει περισσότερο ως Υπουργείο. Έχουμε βγάλει και μια σχετική ανακοίνωση. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφημίσεις, κακόβουλες προφανώς, που διατείνονται ότι υπάρχει το φάρμακο ή η λύση στο πρόβλημα. Και πολλοί κόσμος πατάει αυτά τα links ή και πληρώνει και δίνει και την πιστοτική του κάρτα. Και έχουμε προειδοποιήσει ότι όλα αυτά προφανώς είναι κακόβουλα και ψευδή.
Άρα η είσοδος είναι αυτά τα ενημερωτικά άρθρα για τον κορονοϊό από εκεί μπαίνει. Και αυτά. Και αυτά είναι. Και πώς αλλιώς. Κάποια από αυτά. Κάποια από αυτά. Τώρα, για να τα πάρουμε. Για να τα πάρουμε λίγο και τα δύο. Αυτό που συνέβη σε μένα, λοιπόν, στρατηγέ, επειδή είναι περιβάλλον Microsoft και θα μπορούσα να την πατήσω, αυτό που με κινητοποιήσει είναι γιατί μου ζητάει τον κωδικό, αφού με τον κωδικό μου έχω μπει μέσα στο email μου. Τι πρέπει να κάνουμε. Εσείς τι πρέπει να κάνετε. Καταρχήν, αυτό που κάνετε ήταν και το σωτήριο. Είσαστε πονηρεμένοι. Πρέπει όλοι να είμαστε πονηρεμένοι. Όταν μας λένε βάλτε κωδικό, δεν βάζω κωδικό. Δεν βάζω κωδικό. Τέλος. Λοιπόν, επικοινωνώ, ποτέ. Ρωτάω. Mm-hmm. Υπάρχει στο είναι χρήσιμο να αλλάξουμε κωδικούς. Να αλλάξουμε κωδικούς είναι χρήσιμο. Από τη στιγμή που δεν βάλατε κωδικό, δεν αλλάζετε κωδικό βέβαια. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, άρα κινητοποιούμαστε όταν μας ζητάνε κωδικό. Κανείς δεν ζητάει τον κωδικό εκτός από τη στιγμή που μπήκαμε. Τελεία. Και κάτι άλλο. Ναι. Καμία τράπεζα δεν ζητάει κωδικούς και λογαριασμούς από το email. Έτσι. Ούτε επίσης πολύ γνωστές επώνυμες αλυσίδες, σούπερ μάρκετ κτλ. Βέβαια. Δεν χαρίζουν 500 ευρώ με βέβαια. Αντάλλαγμα να τους γράψεις τα προσωπικά σου στοιχεία και τον κωδικό, έτσι. Είναι τις μέρες αυτές και κάτι άλλο. Πολλοί μπαίνουν σε κοινωνικά δίκτυα, γνωρίζουν διάφορες επιτίδειες, τους παρουσιάζουν έρωτα μεγάλο και στη συνέχεια τους καταγράφουν σε αισθησιακά βίντεο και τους εκβιάζουν με δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Έχω τέτοιες καταγγελίες διαχειριστεί. Καταγραφή από την κάμερα του κινητού. Καταγραφή από κάμερα Smart TV, έξυπνης τηλεόρασης. Α, από την τηλεόραση. Στο χώρο του σπιτιού. Στον καναπέ του σπιτιού, δηλαδή. Βέβαια. Μισό λεπτό. Εδώ τι πρέπει να κάνουν, να κλείνουν με κάποιο tape μπροστά. Όχι, 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 όχι. Εδώ πήγανε κοινή συνενέση. Ό,τι κάνανε το κάνανε κοινή συνενέση. Και στη συνέχεια είδε το βίντεο το εκβιαστικό. Και ήταν 10.000 ευρώ. Μάλιστα. Οπότε εντάξει. Με 10.000 ευρώ ήταν αυτό. Με 10.000 ευρώ. Κύριε Μαυραγάνη, εγώ παρακαλώ, κύριε Πυρακάκη. Να με αποδεσμεύσετε λόγω του ότι πρέπει να μπω σε μια τηλεδιάσκεψη. Βεβαίως, βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Και καλή σύνδεση εκεί στην τηλεδιάσκεψη γιατί τα δίκτυα πρέπει να βοηθούν. Ο στρατηγός πριν, στην τελευταία περίπτωση που είπε ο στρατηγός, ταιριάζει αυτό που στην ελληνική ταινία το θυμάσαι που λέει το νου σου ρεμάλι, το νου σου ρεμάλια. Αυτό νομίζω ταιριάζει. Έτσι όπως το λες. Κύριε Σφακιανάκη, επειδή καταλαβαίνουμε αυτό που λέει και ο λαός ότι μέσα στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται, μέσω του Facebook, μέσω του Instagram και μέσω των εφαρμογών, τι συμβουλές και τι οδηγίες δίνετε. Ένα και δύο, αυτοί που ήδη την πάτησαν και τους χάκαραν τους λογαριασμούς, τι κάνουν τώρα. Από τη στιγμή που σε έχουν χακάρει και σου έχουν πάρει το λογαριασμό, το βασικότερο απ' όλα είναι να κάνεις ένα νέο λογαριασμό, να κάνεις format στον υπολογιστή σου. Τα πάντα όλα. Επανεγκαθιστάς τον υπολογιστή από την αρχή. Δηλαδή κάνεις εγκατάσταση από την αρχή σε όλο το λογισμικό. Ό,τι προγράμματα έχεις θα ξαναβάλεις πάλι από την αρχή. Και καθαρίζεις τον υπολογιστή. Γιατί οι κακόβουλοι έχουν μείνει μέσα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κύριε Φαγιανάκη, επίσης αυτή τη στιγμή, συγγνώμη Σωτήρη, πάρα πολλά παιδιά μπαίνουν όχι μόνο για να σερφάρουν όπως το ξέραμε, αλλά και για να κάνουν φροντιστηριακά μαθήματα, σχολικά μαθήματα. Άρα είναι πάρα πολλές ώρες επάνω από τον υπολογιστή, παραπάνω από ό,τι σας ξέραμε. Δηλαδή κάποτε λέγαμε στο παιδί, μην πιάσεις το κινητό ή θα το ξεκινήσεις και το αφήσεις. Τώρα είναι συνέχεια μέσα στο σπίτι με αυτό το πράγμα. Υπάρχει τρόπος κάτι ο γονιός να κάνει, να ξέρει τι του γίνεται εκεί μέσα. Αυτή τη στιγμή θα ξέρετε κάτι. Εγώ έχω ένα δικό μου μοτό. Τα παιδιά μας ποτέ δεν τα παρακολουθούμε, αλλά είμαστε δίπλα τους. Θεωρώ αδιανόητο να πάρουμε πρόγραμμα να παρακολουθούμε τα παιδιά μας. Το ξεκινάω από εκεί εγώ. Όταν εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη στο παιδί μου, τα χάνω όλα. Άρα. Λέτε, τι πρόγραμμα παρακολούθησης δεν βοηθάει. Πρόγραμμα όχι. Μέσα στο κινητό. Αυτό που βοηθάει είναι ένα. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα για μικρά παιδιά, τα οποία προγράμματα είναι στο εμπόριο. Ήδη μια μεγάλη εταιρεία βγάζει ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα, το Family, και θα το πω ευθέως, όπου μέσα στο οικογενειακό αυτό πρόγραμμα μπορείς να κόβεις τα κακόβουλα από τα παιδιά σου. Πρέπει να πάμε διαφημίσεις. Κρατάμε όλα αυτά που μας είπατε. Προσοχή, προσοχή και προσοχή. Αυτό είναι το μότο. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.